Πρωινή Περίπολος. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί στο Ιόνιον FM. Καθυστερήσαμε λίγο σήμερα. Είναι Δευτέρα, 5 Ιουλίου του 2021. Αγαπητοί μου φίλοι, καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Τι να σας λέω τώρα, για πείτε μου. Θεωρώ πως όλοι οι Έλληνες έχουν πάρει χαμπάρι πλέον τι συμβαίνει από πέρσι στη χώρα τους και το πόσο απροετοίμαστοι πιάστηκαν σε όλο αυτό. Δεν υπάρχει, ούτε πρέπει να υπάρχει άλλο θέμα συζήτησης του Έλληνα από την ελευθερία του, που είτε από αυτή την κυβέρνηση, είτε από την επόμενη, είτε από την κυβέρνηση της Μέρκελ ή του Ερντογάν, φαίνεται πως πάει να χαθεί ολοκληρωτικά. Δεν σταθήκαμε δυστυχώς άξι της ελευθερίας που μας προσέφεραν οι αγωνιστές του 21. Δεν μπορέσαμε να τη διαχειριστούμε, αποτύχαμε. Εμείς εδώ δεν θα συμβιβαστούμε σε καμία νέα κατάσταση και αν χρειαστεί να αγωνιστούμε και εκτός ραδιοφώνου θα το κάνουμε. Ο διαχωρισμός των Ελλήνων που μετωμένος που καλλιεργείται θα επιφέρει και άλλα δεινά στην πολύπαθη αυτή χώρα. Με εννοείται, θεωρώ. Δεν θέλουμε και πολύ εμείς άλλωστε, αποδεδειγμένο είναι από την ιστορία. Και αν ρίξετε μια ματιά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα το δείτε εύκολα. Οι γνωστοί άγνωστοι τύπου Μάρφιν έχουν πιάσει δουλειά πυρετοδός και ακολουθούν από πίσω τα εκατομμύρια πρόβατα έτοιμα να φαγωθούν μεταξύ τους. Η δικαιολογία έτοιμη. Η κλεισούρα του Έλληνα φταίει. Όχι ότι τον καθοδηγούν καθοδηγητές έτοιμοι για όλα. Λοιπόν, σκληρή κριτική στα μέτρα της κυβέρνησης άσκησε ο καθηγητής παθολογίας έρευνας και πολιτικής υγείας και στατιστικής στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, ο κύριος Γιάννης Ιωαννίδης. Ο καθηγητής δήλωσε ότι ως άνθρωπος της επιστήμης που υπηρετεί ειδικά το χώρο της επιδημιολογίας επί δεκαετίες, αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα με ακατανόητα, αντιφατικά και αποσπασματικά μέτρα τον ξεπερνούν κατά πολύ. Μάλιστα είπε χαρακτηριστικά πως αυτή τη στιγμή φοβάμαι ότι αν δεν είχαμε καθόλου μέτρα τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα. Όπως είπε, ίσως να πρόκειται για μια νέου τύπου επιδημιολογία διαφορετική από τον υπόλοιπο κόσμο, την οποία πλέον αδυνατεί να κατανοήσει και να παρακολουθήσει. Ο Γιάννης Ιωαννίδης τόνισε ότι αυτό που επικρατεί είναι ένας πανζουρλισμός μέτρων με ρυθμό καταιγισμού πολυβόλου που είναι αντιφατικά και αλληλοανερούμενα μεταξύ τους με αποτέλεσμα να οδηγούν σε πλήρη σύγχυση τους πολίτες. Κάθε δύο μέρες ανακοινώνεται και μια νέα απόφαση που αφορά ειδικές παρεμβάσεις. Είναι μια κατάσταση αδύνατη για τον πολίτη που θέλει να είναι νομοταγής, που πιστεύει στο κράτος και θέλει να κάνει αυτά που του λέει το κράτος. Δεν μπορεί να το κάνει. Φοβάμαι ότι αυτό που έχει συμβεί είναι ότι μέσα στην κρίση που αντιμετωπίσαμε αρκετοί ειδικοί και κράτη έλαβαν δρακόντια μέτρα που στην αρχή αυτό ήταν σωστό γιατί δεν ξέραμε και με τι είχαμε να κάνουμε. Όμως μετά ακολούθησαν το ίδιο τροπάριο των εξεζητημένων μέτρων όπου η πολιτεία φαίνεται σαν πατερούλης που κάθε μέρα θα πρέπει να σου λέει τι πρέπει να κάνεις. Σε λίγο θα βγαίνουν και οδηγίες για το τι κάλτσες θα πρέπει να φορέσεις για να βγαίνεις από το σπίτι σου μέσα στην επόμενη ώρα και αν βγεις με λάθος χρώμα θα πάρεις πρόστιμο. Έχουμε φτάσει στο άκρο της γελοιότητας, είπε ο καθηγητής. Ο κύριος Ιωαννίδης είπε πως μέτρα σοβαρής επιδημιολογικής επιτήρησης δεν υπάρχουν ούτε στρατηγική δημόσιας υγείας και πίσω από την μονομέρεια των εμβολιασμών ως πανάκια ουσιαστικά κρύβεται η ανυπαρξία ουσιαστικών μέτρων διακοπής της αλυσίδας μετάδοσης του ιού και των παραλλαγών του. Και σημείωσε ότι αν και είναι ακόμα νωρίς, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η μετάλλαξη Δέλτα είναι η πλέον μεταδοτική, αλλά όχι ανισχυτική, δεν έχει ανισχυτική θνητότητα. Οι εμβολιασμοί είπε ότι είναι ένα από τα πολύτιμα εργαλεία ως προς την αποτελεσματικότητά τους μετά από τις δύο δόσεις και το πέρας των δύο εβδομάδων. Θα πρέπει όμως να είναι στοχευμένοι στις μεγάλες ηλικίες και τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού κατά απόλυτη προτεραιότητα. Αντίθετα, οι εκτιμήσεις για τις νεότερες ηλικίες και τα παιδιά είναι εντελώς διαφορετικές ως προς το κόστος-όφελος για τη δημόσια υγεία και για την αναλογία ως προς τις ομάδες του πληθυσμού που στην πραγματικότητα θα έπρεπε να πιστούν και όχι να υποχρεωθούν έμεσα ή άμεσα να εμβολιαστούν.
Παράλληλα, ο καθηγητής είπε πως με το να εμβολιάσουμε νέους και παιδιά, πιθανώς η εικόνα να είναι χειρότερη. Σχολίασε το αλαλούμ των μέτρων, όπως είπε, στην εστίαση, αλλά και στον τρόπο ταξιδιού από και προς τα νησιά, σημειώνοντας ότι για τον ίδιο οι μέθοδοι που επιλέχθηκαν και που είναι και μεταξύ τους αντιφατικοί επιδημιολογικά, τον ξεπερνούν ως επιστήμονα. Ο κ. Ιωαννίδης, ένας επιστήμονας, να πούμε, χαμηλών τόνων και ούτε των άκρων, αυτός είναι ο καθηγητής Ιωαννίδης, και μιλάει μόνο επιστημονικά, χωρίς να επισέλθει σε προεκτάσεις της πολιτικής διαχείρισης αυτής της ιστορίας. Γιατί εκεί να δείτε. Κρίνετε ή να κριθείτε. Σχολιασμός της επικαιρότητας από τον Προκόπη Μπίχτα για την πρωινή Περίπολο. Λοιπόν, καταφέραμε και συνδεθήκαμε με τον Προκόπη. Καλημέρα, Προκόπη. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα στους ακροτές μας. Γιατί ακούεις έτσι σε αυτό το χάλι, γιατί τι, στο κινητό μιλάμε. Έχουμε μια διακοπή ρεύματος. Α. Εδώ, οπότε δεν υπάρχει ίντερνετ, ούτε σταθερό, ούτε τίποτα. Λοιπόν, αυτό είναι. Πρόσεξε τι έκανες τώρα, ένα ρεπορτάζ. Έκανες ένα ρεπορτάζ τώρα. Όταν κόβεται το ρεύμα, ή γιατί κόβεται, είτε γιατί δεν έχεις λεφτά να το πληρώσεις, δεν έχεις και τηλέφωνο τώρα με τα καινούργια συστήματα που βγαίνει το τηλέφωνο μέσα από το ρούτερ. Καταλαβες? Όχι, και βέβαια δεν έχεις τίποτα. Συγγνώμη, το τηλέφωνο σου είναι προφανώς, το παίρνεις από το ρούτερ. Από εκεί το παίρνεις. Ναι, από εκεί. Δεν είναι με το παλιό το σύστημα. Ναι. Δεν είναι με το παλιό το σύστημα. Ξέρεις γιατί έχει γίνει αυτό? Γνωρίζει κανένας γιατί έχει γίνει αυτό? Γιατί τα κάνουν, λέει, ψηφιακά δήθεν. Γιατί τα 60 βολτ που έδιναν τα κέντρα του ΟΤΕ στα τηλέφωνα σε όλη την Ελλάδα δεν τα δίνουν πια? Γιατί αυτά είναι πολλά λεφτά και δεν ήθελαν να τα πληρώνει η Μέρκελ. Σε ρεύμα εννοείται. Σε όλη την Ελλάδα. Όλα τα τηλέφωνα της Ελλάδας. Λοιπόν, τώρα τα 60 βολτ τα δίνει το ρούτερ σου στο κάθε τηλέφωνο για να λειτουργεί. Γι' αυτό γίνεται αυτή η ιστορία. Οπότε όταν δεν έχεις ρεύμα, δεν έχεις ούτε τηλέφωνο. Και στο έχεις πληρώσει το τηλέφωνο. Κατάλαβες? Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή όταν ένα νοικοκυριό του κόβουν το ρεύμα, διότι λόγω ανεργίας, λόγω φτώχειας... Δεν έχει και τηλέφωνο παρότι το έχει πληρώσει. Δεν είναι μόνο ότι δεν έχει φως και θα λέμε κεριά, ή θερμοσύφωνα, ή ηλεκτρική κουζίνα, ναι, ή ψυγείο, δεν έχει ούτε καν τηλέφωνο. Ακριβώς. Δηλαδή, αν συμβεί κάτι σε κάποιον σε αυτή την οικογένεια, δεν μπορεί να επικοινωνήσει. Όχι. Να πεθάνει εκεί. Αυτά συμβαίνουν, τα πιο απλά πράγματα που δεν τα ξέρει ο κόσμος, αυτά συμβαίνουν και άλλα πολλά τέτοια, εκατοντάδες τέτοια πράγματα καθημερινώς στη ζωή μας. Να μην πω τη λέξη, έτσι, πώς γίνεται αυτό, να μην την πω. Έτσι είναι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε τώρα, τι να πάμε, πού να πάμε. Να πιάσουμε τα πιστοποιητικά εμβολιασμού. Τι να πιάσουμε? Που έχει κάτι για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάνω σε αυτό, ή να πιάσουμε το ήσυχο καλοκαίρι που περνάμε με τους φίλους μας τους Τούρκους? Μάλλον κοίταξε να δεις, όλα τα υπόλοιπα, όλα αυτά τα προηγούμενα που είπες, μάλλον το πρώτο θέμα με τα πιστοποιητικά και όλες αυτές τις ιστορίες τώρα στα νησιά με τα COVID και με όλα ό,τι γίνονται πάνω σε αυτό, είναι προκάλημα για το δεύτερο θέμα που είπες. Για πες το δεύτερο λοιπόν, γιατί το πρώτο το ξέρει ο κόσμος. Βεβαίως. Μια πολύ σημαντική είδηση, η οποία πιθανότατα υποκρύπτει πάρα πολλά για την Ελλάδα, είναι ότι ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Γεωργιάδης, που αναπτύσσει τη χώρα, ανακοίνωσε ότι συζήτησε με τον πρέσβη των ΗΠΑ για το πρόγραμμα φρεγατών στην Ελευσίνα. Αυτό είναι ένα από τα πράγματα που χαρίζουν οι ΗΠΑ, αν αγοράσουμε τις φρεγάτες τους. Μάλλον που δεν είναι φρεγάτες, έχουμε πει, είναι κορβέτες. Δηλαδή πλοία ακτοφυλακής. Αυτό πιθανότατα σημαίνει ότι έχει αποφασιστεί να αγοραστούν αυτά τα πλοία. Σε αντίθεση με κάθε εισήγηση του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και του ΓΕΘΑ. Ναι. Το οποίο αυτά τα πλοία τα έχει σαν τελευταία επιλογή. Δηλαδή, αν δεν μπορέσουμε να αγοράσουμε ούτε καν ψαράδικα, να αγοράσουμε αυτά, τι να κάνουμε. Αυτό δείχνει όμως
τα σχέδια που υπάρχουν, που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για την Ελλάδα. Διότι όπως φαίνεται και φάνηκε από την αρχή με την πρόταση που έκαναν για τα συγκεκριμένα πλοία, δεν θέλουν η Ελλάδα να έχει ισχυρό ναυτικό. Γενικά όταν δεν θέλουν να έχει ισχυρό ναυτικό, δεν θέλουν να έχει ούτε ισχυρές δυνάμεις. Ναι. Διότι και τα F-35 που προσπαθούν να πλασάρουν στην Ελλάδα είναι αεροπλάνα προβληματικά. Δηλαδή η Αμερική βρίσκεται εδώ και χρόνια στο δίλημα να διακόψει το πρόγραμμα παραγωγής των F-35 ή να μην το διακόψει. Ο διάστατα να τα πάρει η Τουρκία τα F-35, ρε παιδί μου. Το κόψε όμως, δεν τα δίνει στην Τουρκία. Ναι. Να μην τις κάνει και ζημιά, ναι. Η Τουρκία τώρα έχει φωνάσει τους Καταριανούς με τα Ραφάλ, τα Μιράζ 2000, ναι, τα βαριά μεταγωγικά, τα επιθετικά ελικόπτερα και τους έχει εκεί πέρα διότι για 5 χρόνια. Ναι. Δεν λέω τώρα, δεν ισχυρίζεται κανείς ότι οι Καταριανοί είναι και ικανοί πιλότοι, γιατί όπως έλεγε ένας πολύ σοβαρός καθηγητής, αναλυτής, έλεγε, ναι, το θέμα είναι ότι δεν μπορούν να στρίψουν. Ποιοι, οι Καταριανοί ή τα αεροπλάνα? Καταριανοί, όχι, τα αεροπλάνα μπορούν. Στρίβουν. Λοιπόν, ανεξάρτητα όμως από αυτό, δείχνει διαθέσεις. Ναι. Δείχνει και ότι έχει ισχυρές συμμαχίες. Δείχνει πολλά με αυτόν τον τρόπο. Φαίνεται λοιπόν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν για την Ελλάδα ένα ρόλο περίπου ακτοφυλακής. Mm-hmm. Δηλαδή φαίνεται ότι στο μεγάλο σχέδιο που έχουν στο μυαλό τους, το οποίο είναι ενάντια στην Κίνα για αποκλεισμό της Ρωσίας, όλα αυτά τα οποία έχουμε πει, για εδραίωση της θέσης τους και κάτω από καλύτερους όρους μάλιστα στη Μέση Ανατολή και στις Αραβικές χώρες, ναι, στην εδραίωση της θέσης τους στον Κάφκασο και στη Βόρεια Αφρική και στην Ανατολική Μεσόγειο. Φαίνεται ότι την Ελλάδα σε αυτό το σχέδιο την έχουν σε ένα ρόλο, δηλαδή σε ένα ρόλο πολιτοφυλακής. Εντάξει, μια χαρά, δηλαδή από την Αμερική μας έχουν σε αυτό το ρόλο, από την Ευρώπη για γκαρσόνια, ικανοποιημένοι να είμαστε. Ναι. Η ευθύνη βρίσκεται στο τμήμα εκείνης, σε εκείνο το τμήμα του μπλοκ εξουσίας, το οποίο στηρίζει το σημερινό πολιτικό σύστημα. Διότι αυτοί είναι που έχουν φέρει την Ελλάδα σε αυτή τη θέση. Αυτοί είναι που έχουν φέρει την Ελλάδα σε θέση να μην προτείνει, να έχει απορρίψει ουσιαστικά, όπως αποκάλυψε τα Μέρκελ κάποια στιγμή, να έχει απορρίψει τη δυνατότητα επέκτασης στα 12 μίλια. Να μην έχει ΑΟΣ, να μην έχει ούτε ένα στρατό. Αυτή είναι η μοίρα, αυτό μάλλον είναι η περιγραφή μιας αποικίας, η οποία δεν χρειάζεται να κάνει και πόλεμο, δεν χρειάζεται να υπερασπίσει τίποτα δικό της, δεν χρειάζεται πλοία, αλλά χρειάζεται να έχει ένα ρόλο, ας πούμε, περιορισμένο, τα μικρά πράγματα που τις απομένουν πια, ναι, διότι τα μεγαλύτερα πράγματα τα φροντίζει η Μητρόπολη. Και αν στην περίπτωσή μας η Μητροπόλη είναι δύο, Ηνωμένες Πολιτείες και Γερμανία, κάποια στιγμή που θα έρθει η στιγμή να τσακωθούν άσχημα μεταξύ τους, θα απομείνει μία μόνο, φέρετε ότι αυτό το ρόλο προορίζουν για την Ελλάδα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Μπαϊντενόπουλος. Ο Μπαϊντενόπουλος, ναι, αλλά αυτό δεν πρέπει να το ειρωνευόμαστε εύκολα, γιατί στην Αμερική αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλά κέντρα που το καθένα έχει τα δικά του συμφέροντα και τις δικές του επιδιώξεις και αυτά συγκρούονται. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη ο Μενέντες, που ανέφερες κάτι και στην προηγούμενη εκπομπή, εγώ παρακολουθούσα τα αμερικανικά κανάλια όταν η διαμάχη Biden-Trump για την Προεδρία. Mm-hmm. Και όλοι παρουσίαζαν τον γερουσιαστή Μενέντες σαν φιλέλληνα. Με φιλέλληνα δεν είναι όμως ότι είναι τερμπένος με την Ελλάδα. Είχα κάνει το ερώτημα. Αλλά, τα συμφέροντά του είναι τέτοια, τα συμφέροντα του κλάζι είναι τέτοια, που θέλουν την Ελλάδα σε ένα πολύ πιο ουσιαστικό ρόλο. Και μάλιστα ενάντια στην Τουρκία. Όμως αυτό είναι ένα κέντρο στην Αμερική. Υπάρχουν και άλλα κέντρα που θέλουν την Ελλάδα σβησμένη. Θέλουν την Τουρκία αναβαθμισμένη. Πιστεύουν όλα αυτά τα έχουμε πει κατά καιρούς, ότι θα ξανάρθει η Τουρκία στο ΝΑΤΟ και τι ωραία που θα είναι.
Φαίνεται λοιπόν ότι αυτά τα κέντρα την Ελλάδα τη θέλουν σε τέτοια θέση. Σε τέτοια... Δεν είναι τυχαίο δηλαδή που νομοθέτησε ο Biden ότι όποιος στις Ηνωμένες Πολιτείες διαμαρτύρεται για τη συμφωνία των Πρεσπών θα έχει πολύ μεγάλες ποινικές συνέπειες. Ποινικές συνέπειες. Πώς μπορεί να γίνει σε μια δημοκρατική χώρα όπως είναι η Αμερική. Ναι. Πώς μπορεί να γίνει. Εντάξει, αυτό θα το πούμε άλλη στιγμή. Αυτό δεν στρέφεται μόνο ενάντια κάποιων συλλογικότητων, δηλαδή ενώσεων, συλλόγων, τα οποία μπορούν να οργανώσουν μια διαμαρτυρία. Στρέφεται ακόμα και ενάντια προσώπων. Mm-hmm. Ακόμα και ένα πρόσωπο, ένα άτομο δεν μπορεί να καταφερθεί ενάντια στη γωνία των Πρεσπών. Ακόμα και αυτό θα έχει ποινικές συνέπειες. Λοιπόν, αυτά δεν είχε ρόλο επιφυλάσσουν κάποια κέντρα στις Ηνωμένες Πολιτείες για την Ελλάδα. Mm. Και έρχεται βεβαίως τώρα η Τουρκία, η οποία προαναγγέλει το άνοιγμα των βαρουσίων στην Κύπρο με μια επιστολή στον ΟΗΕ, όπου την υπογράφει κάποιος Μεχμέντ Ντανά. Mm-hmm. Και την υπογράφησαν αντιπρόσωπος της Τουρκικής ναι. Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου. Δηλαδή η Τουρκία έχει ήδη χωρίσει την Κύπρο. Ο κύριος λοιπόν αυτός αντιπρόσωπος υποστηρίζει ότι το άνοιγμα των βαρουσίων είναι στο διεθνές δίκαιο. Το έχει κάνει λοιπόν η Τουρκία, απλά κοιτάει τώρα πώς θα τον νομιμοποιήσει. Αυτό κοιτάει. Έτσι. Ναι. Αυτό κοιτάει. Είναι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Υπάρχουν τουλάχιστον 3 αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, οι οποίες καταδικάζουν όλη την κατάσταση που έχει δημιουργήσει η Τουρκία στην Κύπρο. Και ειδικά τα Βαρόσια και στην Αμόχωστο. Χωράνε λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί ως καλοί πατριώτες της πατρίδας τους, της δικής τους πατρίδας, στα σχέδιά τους. Η δική μας, και το μας είναι πάντα σε πολλά εισαγωγικά μέσα, δεν αντιδρούν. Φαίνεται δηλαδή ότι αυτό που έλεγαν ότι θα έχουμε ήσυχο καλοκαίρι δεν εννοούσαν ότι δεν θα προκαλούν οι Τούρκοι, εννοούσαν ότι δεν θα αντιδράνε αυτοί. Δεν θα μιλάμε εμείς. Ναι, αυτό εννοούν ήσυχο καλοκαίρι. Έχουν φτάσει μέχρι κάτω από την Αθήνα, στην ανατολική πλευρά της Πελοποννήσου τα τουρκικά γυψαράδικα. Εδώ δηλαδή στην Αίγινα που έχει πιο κάτω. Είδα το χάρτη χθες το βράδυ. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τα αλλιευτικά, επειδή δεν ανήκουν σε κράτος, δηλαδή δεν θεωρούνται κρατική ενέργεια αυτό που κάνουν, όμως όταν μια χώρα μπορεί να αποδείξει ότι εκμεταλλεύεται μια θαλάσσια περιοχή, τότε μπορεί να γίνει αξιώσιμο σε αυτή την περιοχή. Πρέπει να γίνει, δηλαδή, συγγνώμη, εμείς πηγαίνουμε από εκεί στην Νάπολη να ψαρέψουμε, οι Έλληνες. Ναι. Στην από εκεί μεριά της Ιταλίας, στην Νάπολη. Όχι, δεν πρέπει να γίνεται. Λοιπόν. Και δεν πρέπει να γίνεται για τον λόγο αυτό. Διότι μπορεί να γίνουν αξιώσεις, να πούνε, μα εμείς εκμεταλλευόμαστε αυτή την περιοχή εδώ και χρόνια. Ορίστε τα στοιχεία. Και δεν μιλάει κανένας. Επομένως, για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε σχέση με αυτή. Να το θέσουμε γι' αυτό. Ναι. Γι' αυτό υπάρχει η διπλωματία των αλλιευτικών. Να θυμίσουμε ότι πάλι όταν στην Αμερική υπήρχε η διαμάχη μεταξύ των δύο υποψηφίων προέδρων, η Κίνα, της οποίας οι σχέσεις οξύνθηκαν με την Αυστραλία, έστειλε, αν θυμάμαι καλά, πάνω από 1000 αλλιευτικά στα νερά της Αυστραλίας. Γι' αυτό το λόγο. Η Αγγλία, είχαμε 3 πολέμους του Μπακαλιάρου. Αυτή η πόλεμη του Μπακαλιάρου ήταν ότι έστελνε αλλιευτικά στην Ισλανδία. Ναι. Πάλι για τους ίδιους λόγους, για να αποδείξει ότι τα εκμεταλλεύεται. Άλλο που οι Ισλανδοί, ως πολύ μικρός, αλλά πολύ γενναίος, τους βήθησαν το τελευταίο αλλιευτικό, το αντικό. Ναι. Αυτό το ρόλο παίζει λοιπόν η αλλιευτική. Μέσα σε όλα αυτά, ναι, βεβαίως. Ναι. Βεβαίως η Ελλάδα έστειλε
τακτικά μαχητικά στην άσκηση του ΝΑΤΟ στη Μαύρη Θάλασσα, όπου φυσικά η Τουρκία εξαγριώθηκε. Και ρωτάω, όλο δεν ρωτάω, λέω ότι η Ελλάδα έχει δώσει τα πάντα στις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, που συμπτωματικά ο Γενικός Γραμματέας του είναι Γερμανός, έτσι, είναι ο Στόλτεμπεργκ. Mm. Όχι απλώς Γερμανός, αλλά δηλωμένος τουρκόφιλος. Κάνει λοιπόν η Ελλάδα τέτοια πράγματα χωρίς να ζητάει και κανένα απολύτως αντάλλαγμα. Δηλαδή έχει βάλει τη θέση της εδώ και χρόνια στο ρόλο του υπηρέτη. Μα υπάρχει και κανένας Γερμανός που να μην είναι τουρκόφιλος, ξέρεις κανένα, ναι. Ναι, πότε στη Γερμανία υπηρέτης των Γερμανών, yeah. πότε υπηρέτης των Αμερικών. Παλιότερα υπηρέτης των Άγγλων και πάει λέγοντας. Μάλιστα. Έχει βάλει τη θέση της σε αυτόν τον ρόλο και δεν τον παίρνει πίσω, της αρέσει αυτός ο ρόλος. Ναι. Κοίταξε, δηλαδή, όλο αυτό το σύστημα τώρα που γίνεται, όλα αυτά τα οποία μας περιγράφεις και ό,τι σκέφτονται να κάνουν οι Τούρκοι και τέλος πάντων σχεδιάζουν, θα πρέπει να το απλασάρουν στον ελληνικό λαό οι ντόπιοι από εδώ, οι Έλληνες, που τα έχουν κανονίσει και τα έχουν βρει, είτε με τους Γερμανούς, είτε με τους Τούρκους, είτε με τους Αμερικάνους, με ποιους τα έχουν κανονίσει και δεν ξέρουμε τίποτα. Και είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία αυτή που γίνεται τώρα με τον κορονοϊό και όλη αυτή η διαχείριση που γίνεται. Θεωρώ ότι θα έχει αυτή την επίπτωση. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ. Μα αυτά τα πράγματα ξέρουν ότι δεν μπορούν να τα πλασάρουν. Γι' αυτό έχουν μανιάσει όλοι να κάνουν τον ελληνικό λαό και το έχουν καταφέρει αυτό. Διχάζουν τώρα κανονικά, με μεγάλο πάθος. Να ασχολείται μόνο με τα περιοριστικά μέτρα και τα εμβόλια. Όχι μόνο, τον διχάζουν τώρα, 100 μέτρων και όλα αυτά που κάνουν μέσα στο καλοκαίρι. Δεν ενδιαφέρονται βέβαια καθόλου για τον τουρισμό, μα καθόλου. Θα μου πεις, εντάξει, και πού να τους βρουν τους τουρίστες, έτσι, τους Ρώσους τους διώξανε γιατί δεν τους ήθελε η Μέρκελ. Έχει τελειώσει ο τουρισμός. Οπότε ας παίξουμε το παιχνίδι αυτό τώρα του διχασμού. Φαίνεται και από τις φάτσες και από το ύφος των ανθρώπων που τα λένε αυτά τα πράγματα. Ναι, ναι. Το τουρισμό, χθες ήμουνα σε μια περιοχή εδώ η οποία είναι τουριστική. Πάντοτε εκεί πέρα κλείνανε δωμάτια τουρίστες, κυρίως Γερμανοί, από τον Μάρτιο για τον Αύγουστο. Και φέτος δεν υπάρχει ψυχή. Παντού είναι το ίδιο πράγμα. Μόνο ντόπιοι οι οποίοι πηγαίνανε για μπάνιο, ναι, γιατί ωραία θάλασσα και φέτος. Αυτά έχουν τελειώσει. Και με επιστρατέψανε μέχρι και τον φοβερό Μίμη Ανδρουλάκη. Τι λες, τον ξεθάψανε. Ναι, τον έλεγαν Ανδρουλάπα. Το πρώην μέλος του πολιτικού γραφείου του ΚΚΕ, θυμόμαστε, ο οποίος εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία για το ότι το πρόγραμμα των εμβολιασμών δεν προχωράει. Ο Δρογώσης, υποψήφιος βουλευτής του ΚΚΕ. Καλά, εντάξει, αυτή είναι η από κάτω που προσπαθούν κάπως να βουλευτούν και τους ταΐζουν κανένα κοκαλάκι. Και τώρα μιλάω για τα... Μα είναι ήταν υποψήφιος βουλευτής, δεν ήταν, ο κύριος Δρογώσης, ο τραγουδιστής. Είναι καλό. Λοιπόν, όχι, έχει σημασία να είσαι υποψήφιος βουλευτής και να βγαίνεις να λες αυτά τα πράγματα. Μα αυτή είναι η γραμμή του ΚΚΕ. Δεν τη λέει όμως καθαρά, βάζει τον Δρογώση, ας πούμε, ή τον Ανδρουλάκη. Τον πρώην. Χθες ένας εδώ μου έγραφε μένα στο Facebook, ο οποίος έκανε μια επίθεση, να ΚΚΕ, κοίταξε το προφίλ του. Εξώφυλλο ΚΚΕ και τα λοιπά. Και μου λέει, πρέπει να σοβαρευτεί επιτέλους η κυβέρνηση, να σοβαρευτεί η κυβέρνηση αυτή εδώ και να μαντρώσει το 1% των ψεκασμένων. Αυτή είναι η γραμμή τους. 1% είναι ψεκασμένοι. Κατά αυτόν τον άνθρωπο που... Γιατί όλοι οι υπόλοιποι είναι... Μιαστε. Λοιπόν, βγήκε λοιπόν και ο κύριος Ανδρουλάκης, όχι να μιλήσει για τα εθνικά θέματα, όχι να μιλήσει για το πέμπτο μνημόνιο που έρχεται, όχι να μιλήσει για τον πτωχευτικό κώδικα, όχι να μιλήσει για τη χρεοκοπία της οικονομίας, αλλά για να μιλήσει για τα εμβόλια. Τρομερό. Είναι οφθαλμοφανή αυτά που γίνονται. Είναι πλέον ανάγλυφα. Δηλαδή, όποιος δεν τα καταλαβαίνει, δεν ξέρω, κάποιο πρόβλημα μπορεί να έχει. Ή να έχει κάνει το εμβόλιο ή να έχει πει λιγμένο γάλα. Δεν μπορεί δηλαδή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Στο εξωτερικό, το εντάξει, όπως διαβάζω, τα πράγματα έχουν αρχίσει να αντιστρέφονται. Ναι, ναι, ναι. Ο Guardian, εφημερίδα, ναι. Είχε ένα άρθρο όπου οι περισσότεροι από αυτούς που πεθαίνουν είναι εμβολιασμένοι. Ένα μεγάλο άρθρο.
η Daily Mail Online πληροφορεί ότι το Βρετανικό Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι είναι καιρός να ζήσουμε με τον COVID και δεν χρειάζεται να δείχνονται πιστοποιητικά εμβολιασμού για να συμμετέχει ο κόσμος σε μαζικές συγκεντρώσεις. Στην Πορτογαλία το δικαστήριο... Ναι, έβγαλε... Ναι. Τεράστιο ποσοστό, έτσι, Προκόπη, στην... ότι από αυτούς που λένε ότι πέθαναν... Ότι πέθαναν, μιλάμε για μεγάλο... Ναι. Από αυτούς όλους πέθανε το 0,9 από COVID. Όλοι οι άλλοι είναι άκυροι. Από άλλες αιτίες. Και βγήκε και μία απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου λέει ότι το πιστοποιητικό αυτού του εμβολιασμού δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για να μετακινείται κάποιος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα άλλα κράτη της Ευρώπης έχουν ψηφίσει για τους υγειονομικούς να μην τους τραβάνε στα δικαστήρια και τέτοια πράγματα όπως έχει κάνει στην Ελλάδα. Δεν έχω. Ούτε έχω ακούσει, ούτε έχω διαβάσει. Ναι. Γιατί ενώ ισχύει αυτό το πράγμα, δεν μπορεί αυτός ο οποίος δεν έχει υπευθυνότητα, γιατί δεν τον πιάνει ο νόμος, με νόμο το έχουν κάνει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί λοιπόν αυτός ο άνθρωπος να σου κουνάει το δάχτυλο και να σου λέει πήγαινε να εμβολιαστείς, την ώρα που υπάρχουν και προβλήματα. Σοβαρά προβλήματα στους εμβολιασμούς. Λοιπόν, ρε φίλε, πήγαινε και εσύ να άρεις την. Υπάρχει παλιότερη απόφαση της κυβέρνησης, ναι, πριν ας πούμε, ξεκαθαρίσει η Μέρκελ και τους πει τι να κάνουν, που απέριπε τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Mm-hmm. Αυτή της κυβέρνησης. Στη Γερμανία όμως η αστυνομία μπήκε στα σπίτια, στο σπίτι ενός δικαστικού, ο οποίος είχε βγάλει μία απόφαση που έλεγε για μία μητέρα που νομίζω δεν δεχόταν το παιδί της στο σχολείο με μάσκα. Ναι, ναι. Και έβγαλε μία απόφαση υπέρ της. Και μπήκε η αστυνομία στο σπίτι του μέσα στα μεσάνυχτα και του πήρε σκληρό δίσκο, τα έγγραφα, χωρίς κατηγορία και χωρίς ένταλμα από τον εισαγγελέα. Και το ίδιο έκανε και στους δικηγόρους οι οποίοι ήταν σε αυτή την υπόθεση υπέρ της γυναίκας. Ναι, νομίζω είναι σαφές την γίνεται. Αυτή λοιπόν η πολιτική της Γερμανίας που λέγαμε και την προηγούμενη φορά, ναι, είναι που μεταφέρουν οι δικοί μας εδώ στην Ελλάδα. Ναι. Έχουν επιλέξει Γκεστάπο. Δεν βλέπω αντιδράσεις. Βλέπω μάλλον προσυμφωνημένα τα κόμματα της αντιπολίτευσης στο θέμα αυτό. Έτσι, είναι πολύ μικρές, πολύ λίγες οι αντιδράσεις των πολιτικών φορέων. Δεν λέω για τον κόσμο, ο κόσμος έτσι κι αλλιώς. Έχουν δημιουργήσει λοιπόν ένα τέτοιο κλίμα ώστε να περάσουν όλα τα σχέδιά τους για την οικονομία και για τα εθνικά θέματα. Δεν σκέφτονται πια το πώς θα το περάσουν στον κόσμο απαλά. Το έχουν απορρίψει αυτό. Ναι. Σκέφτονται πώς θα γίνει να μην το πάρει καν είδηση ο κόσμος. Ναι. Να ασχολείται με άλλα. Σωστά. Αυτή σωστά είναι η πολιτική. Ναι. Η πολιτική ολόκληρου του πολιτικού συστήματος. Ναι. Θα πρέπει πάντα να έχουμε υπόψη μας ότι αυτό το πολιτικό σύστημα το στηρίζει ένα τμήμα του συνασπισμού εξουσίας. Δηλαδή, όταν λέμε συνασπισμού εξουσίας εννοούμε οικονομικά συμφέροντα, τα οποία δεν βγαίνουν στο προσκήνιο ή βγαίνουν πολύ σπάνια. Πάντως άρχισε να φαίνεται στον ορίζοντα πιο πολύ τώρα πλέον, γιατί κάποιοι το λέγανε και από παλιά, ότι στον όπο θα έχουμε κάποια στιγμή, θα έχουμε συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Νέας Δημοκρατίας και η δικαιολογία θα είναι η απλή αναλογική. Κοίταξε να δεις που θα γίνει έτσι. Εγώ το λέω δημοσίως τώρα. Κρατήστε το, ηχογραφήστε το. Αναλογική. Όταν όμως έγινε η συγκυβέρνηση, κυβέρνηση Τζανετάκη, κυβέρνηση Μητσοτάκη, που ήταν όλοι μαζί μέσα, Φλωράκης, Κύρκος, εκτός του Ανδρέου και άλλοι, τότε δεν έθεσε κανείς θέμα απλής αναλογικής. Τότε που έγιναν κυβέρνηση. Ναι, ναι. Τώρα το ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, θα συνεπιφέρει αυτό. Αυτό θα είναι το αποτέλεσμα, κατά τη γνώμη μου. Τέλος πάντων, επειδή δεν ακούγεσαι και πολύ καλά σήμερα, τα κινητά δεν πάνε καλά και μου έχεις χαλάσει και τη δική μου την ποιότητα, γιατί γίνεται μια μικρή επιστροφή από την κακή γραμμή τη δικιά σου και γίνεται και βγαίνω και εγώ λίγο τηλεφωνικά, πρέπει να πάω λίγο πιο κοντά εδώ. Λοιπόν, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, πρώτα ο Θεός βεβαίως, δεν ξέρω, μπορεί να απαγορευτούν και οι συνομιλίες οι τηλεφωνικές. Ναι,
πρώτα η ΔΔΕ, πρώτα ο ΤΕΓΕ. Ναι, θα δούμε τώρα. Εσύ δεν έχεις ρεύμα τώρα? Όχι, τίποτα. Εντάξει, μια χαρά. Τίποτα, και στην περιοχή αυτή, επειδή γίνονται κάπου-κάπου διακοπές ρεύματος, πρώτη φορά βλέπω ότι κρατάει τόσο πολύ. Μάλιστα. Δεν υπήρξε δηλαδή ούτε ανακοίνωση ότι θα γίνει διακοπή ρεύματος, έτσι το απότομο έγινε? Τίποτα. Εγώ ξυπνήσα από κάτι συναγερμού σε αυτοκίνητο που Ωραία. Λοιπόν, Προκόπη, σε ευχαριστώ για τη σημερινή ημέρα. Δύσκολη σημερινή ημέρα σε κάθε, και για εμάς εδώ που βγάζουμε την εκπομπή. Ήταν πολύ δύσκολη και η επικοινωνία μας με άλλα άτομα. Γενικώς, είχαμε γενικώς προβλήματα σήμερα. Τέλος πάντων, καλά βγαίνει η εκπομπή μέχρι στιγμής. Απλώς το αναφέρω. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα και στο τρατέλο. Ιόνιον FM Stereo.